Απογειώνουμε ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη για να αναγνωρίσουν ρωσικά αεροσκάφη στο νότιο άκρο του FIR Αθηνών. Ένταση επικρατεί λοιπόν στην Ανατολική Μεσόγειο με τις κινήσεις ρωσικών πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων. Συγκεκριμένα η Ιταλία παρακολουθεί ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που ακολουθεί μια ασυνήθιστη διαδρομή στην Μεσόγειο. Αυτό αφορά το φορτηγό πλοίο Ursa Major, το οποίο αποχώρησε από τον Μπαλτής της Ρωσίας και πιθανότατα κατευθύνεται προς το Ταρτούς της Συρίας, ενώ υποδεικνύει ως προορισμό το Port Said. Το πλοίο πιθανότατα μεταφέρει όπλα, καθώς φαίνεται ότι η φρεγάτα Admiral Grigorovich πέρασε το κανάλι της Σικελίας με τελικό προορισμό την Συρία. Πριν ξαναρχίσει την πορεία του, η Μεγάλη Άρκτος σταμάτησε για αρκετές ώρες νοτιοανατολικά της Σικελίας, φαινομενικά χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Το πλοίο έχει προσελκύσει και την προσοχή της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ένα αεροσκάφος κατασκοπίας τύπου ATR P-72A απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Σιγκονέλα και πέταξε πάνω από την θέση του πλοίου Ursa Major εχθές. Είναι σαφές ότι το αεροσκάφος δεν πέρασε από εκεί τυχαία. Τους τελευταίους μήνες, ρωσικά πλοία χρησιμοποιούν την Ανατολική Μεσόγειο για να μεταφέρουν οπλισμό στην Συρία αντί για την διαδρομή από την Μαύρη Θάλασσα λόγω ανησυχιών για επιθέσεις ουκρανικών drones και αεροσκαφών. Επίσης, και σύμφωνα με την Καθημερινή, εδώ και αρκετές ημέρες αεροσκάφη επιφυλακής της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας απογειώνονται τακτικά για να αναγνωρίσουν και αν χρειαστεί να αναχαιτήσουν όχι τουρκικά αλλά ρωσικά αεροσκάφη. Ανώτατη στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι ρωσικά αεροσκάφη επιχείρησης εισέρχονται στο νότιο άκρο του FIR Αθηνών, η περιοχή νότια της Κρήτης δηλαδή, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, όπως αναφέρει ο Σταύρος Ιωαννίδης για την Καθημερινή. Η ίδια πηγή τόνισε ότι η συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται οι παραβάσεις των ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών ανέρχεται συνήθως σε 2 με 3 περιστατικά τον μήνα, αν και υπήρξαν περίοδοι όπου ξεπερνούσαν τα 2 την εβδομάδα. Τα περιστατικά μάλιστα φαίνεται να καταγράφουν αυξητική τάση από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δρομολόγιο που ακολουθούν τα ρωσικά Ιλιούσιν και Αντόνοφ ξεκινάει από την Συρία και καταλήγει στην Λιβύη. Τις περισσότερες φορές μετά την αναγνώριση τα ελληνικά F-16 επιστρέφουν στην βάση τους, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να παραμείνουν σε κοντινή απόσταση έως και 5 ναυτικών μιλίων μέχρι τα ρωσικά αεροσκάφη να εξέλθουν του FIR Αθηνών. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.